Όπως ακούσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, θέλει δύο σκυλιά, ένα δαλματίας και ένα λαμπραντόρ. Θέλει δύο παιδιά και έναν άντρα να την αγαπάτε. Στο ευχόμαστε ολόψυχα της Έλλης Μπαλτά. Καλώς το κοριτσάκι μου! Τι κάνετε! Καλά, εσύ πώς είσαι? Καλά είμαι εσύ. Γιατί έτσι είμαι, αχ. Μ' αρέσει το τραγούδι, έχω λίγο άγχος για σήμερα. Γιατί? Γιατί την προηγούμενη φορά με τις γραβάτες είχα πάλι φέρει ένα ανδρόγυνο look. Ναι. Αλλά πήγε άπατο. Α, αυτό πειράζει, ναι. Και τώρα νιώθω ότι έχω μια δεύτερη ευκαιρία σε όλο αυτό, οπότε θέλω πολύ να δω πώς θα πάει. Πιστεύεις ότι το έκανες ωραία? Εμένα μου αρέσει, τώρα θα δεις. Και βλέπω και ζώνη κολοκύθο νουάρ. Yes. Ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Εξαιρετικά. Πού πηγαίνεις? Λοιπόν, εγώ με τους συνεργάτες μου, social media manager κτλ. Πάμε να μιλήσουμε για το sales εταιρείας, σε ένα εστιατόριο. Μιλήσουμε για δουλειά, για τα πλάνα μας του μήνα που έρχεται. Και να πάμε και κάτι, να πιούμε και κάτι, έτσι λίγο πιο, με πιο φαν διάθεση. Και πού συμβαίνει αυτό? Στην Αθήνα. Στο κέντρο της Αθήνας. Στο κέντρο. Απογευματάκι. Κολονάκι. Ναι. Παρακαλώ, βαθμολογήστε. Μεταξύ μας τώρα θέλω να σας πω κάτι. Με το που γύρισαν τα κορίτσια τις καρδιές και είδε τη βαθμολογία, δεν της άρεσε καθόλου. Έλλη μου. Δεν μου αρέσει. Το ξέρω, το καθόλου. Βλέπω. Να σε δω τώρα τι θα πεις. Τι να πω κι εγώ. Λοιπόν, Έλλη, νιώθω ότι για άλλη μια φορά κόβεις το σώμα σου σε τμήματα με αυτό που έχεις κάνει με τον μπουστά, με την μπλούζα που την άνοιξες και φαίνεται λίγο σκίνη, εμένα μου αρέσει. Μετά πήγες και έβαλες μια πολύ μεγάλη ζώνη και έβαλες μέσα και τη γραβάτα και δεν ξέρω, όλο αυτό νιώθω ότι έχει γίνει μια... Δεν έχει γίνει σωστά η δουλειά που θα έπρεπε να γίνει εκεί, κάπως. Και επίσης τα παπούτσια δεν μπορείς να τα περπατήσεις. Τι λες, καλέ. Δεν ξέρω, μου φαινόταν λες και... Για κάνε, παιδάκι μου, λίγο. Κάπως λίγο. Τι κοιτάω και το κοιτάω μπροστά τόση ώρα. Σαν να ήσουν... Άμα θες, κλείνω και τα μάτια και περπατάω, κοίτα. Και φεύγει, πάει. Πού πας? Να τη δείξω. Τουλάχιστον ευθεία. Πήγαινε ευθεία, κοριτσάκι μου. Πήγαινε να το δούμε μία ευθεία για να ξανάρθεις. Μπορώ να κάνω και ρόδα. Όχι, αυτό θα το δω. Ρε, παιδιά. Πού βρίσκομαι? Πώς ξέρει, μην πέσει κατά... Από... Όχι, από εκεί, όχι από εκεί. Στη μέση. Ωραία, κάτσε. Άμα φύγει η ρόδα μου... Εντάξει, όχι άλλη, εντάξει. Μη, όχι! Όχι, άλλη, μη! Σ' αγαπώ. Δεν μπορώ με αυτό. Μπορώ να αλλάξω την βαθμολογία μου, να την κάνω τρία, σε παρακαλώ, μόνο για αυτό που έκανα. Κράτα αυτό εδώ να στο βάλω, έλα. Πάει η ζώνη. Καλά. Δεν πάει η ζώνη, μια χαρά είναι. Ας μην ακούσουμε άλλα. Νιώθω καλά. Γι' αυτό λέω, ας μην ακούσουμε άλλα. Τώρα πώς θα της πω και το μέσο όρο. 2,4 είναι. 2,4. Okay. Εντάξει, πάμε να το απολαύσουμε τουλάχιστον. Βέβαια, το συζητάς. Φυσικά και θα το απολαύσουμε.